της ΕΡΕΝ. Έτσι. Το γεγονός ότι δεν τον πήγα ποτέ δεν είναι τυχαίο. Και την κρίνια που έκανα τώρα για τα Γκάλουπ. Ο Μύρτος διοικούσε με τα Γκάλουπ τελευταία. Δεν διοικούσε έτσι, με την λογική ενός πολιτικού. Δηλαδή τι, ότι ανάλογα τι δείχνει τον Γκάλουπ. Είχε μια γκαλουπομανία. Έτσι. Ο Μύρτος είναι ο τύπος που για να αποφασίσει το πρωί τι χρώμα γραβάτα θα φορέσει πρέπει να κάνει Γκάλουπ. Δεν θα μου δώσει μπίλια. Όχι, δεν σου δίνω. Γι' αυτό σου λέω είστε. Ναι, μπορεί να έχει δίκιο. Δεν μ' άρεσε αυτό το αστείο. Για λέγε λοιπόν. Τι σου έκανε, γιατί εσύ πάντα πότε τον. Πάντα τον πολέμαγε. Κοίταξε τι μου έκανε. Ούτε πίστευε ότι είναι. Είχε γράψει ότι είναι αυτό ναι, να πάρει την αρχηγία τη Νέα Δημοκρατία. Κοίταξε, κάποια στιγμή είχα συμβιβαστεί με τον εαυτό μου και με την παράταξη. Είδα ότι δεν υπήρχε σοβαρό αντίπαλο. Μίλησα μαζί του κατ' επανάληψη, είστε κατ' επανάληψη στο γραφείο. Είπαμε εντάξει, μήπω θα σε υποστηρίξουμε. Από εκεί και πέρα αυτό δεν σήμαινε ότι από εκεί και πέρα είμαστε δούλοι του Μύρτου. Η κριτική, κριτική. Τον υποστηρίξαμε, τον βοηθήσαμε να γίνει αρχηγός, αλλά ο Μύρτος, ένας νέος άνθρωπος, σχετικά νέος σε σχέση με τους άλλους. Έχει καβατζάρι τα. Ναι, αλλά σχετικά με τους άλλους τους. Ναι. Τους μεγαδινόσαυρους. Τους μεγαδινόσαυρους είναι νέος άνθρωπος. Θα περίμενε κανείς να ανέχεται την κριτική. Δεν την ανέχεται. Δεν την ανέχεται. Δεν μου λες. Έχεις την αίσθηση ότι είσαι κάποιο είδος με την καλή έννοια νονού, όχι που νονού που προστατεύει, αλλά που χρήζει αρχηγούς στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί υπάρχει αυτό, ότι αν δεν μας υποστηρίξει ο Ρίζος, είμαστε τελειωμένοι. Ποτέ. Δηλαδή, καταρχήν πρέπει να σου πω ότι. Και θυμάμαι όταν χτύπαγε. Όταν πού και πού χτύπαγε στο Μητσοτάκη, σπανίως. Όχι σπανίως, πολύ τακτικά. Έχω περάσει δύσκολες στιγμές με το Μητσοτάκη. Και με το Μητσοτάκη. Δύσκολες στιγμές. Η διαφορά μεταξύ Μύρτου και Μητσοτάκη. Είναι ότι ο Μητσοτάκης ανέχεται περισσότερο την κριτική. Ή την ανέχεται ή δεν τον πειράζει τόσο πολύ όσο πειράζει στο Μύρτο. Και τώρα με αυτή η καινούργια εφημερίδα που θα βγάλει, τι θα βαράσει. Μπορεί να βγάλει το κεφάλι στον τοίχο στο τέλος. Πας να βγάλει την εφημερίδα. Κοίταξε, όλοι εμείς οι ρομαντικοί, κάποια στιγμή έρχονται και στιγμές που χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Είσαι και ρομαντικός. Νομίζω, ναι. είμαι ρομαντικός, αισθάνομαι κάπου Δον Κιχώτης. Σαν τζοπάντζο, τα πάντα. Υπάρχει όλα, αυτό το ενδεχόμενο. Τι θα είναι αυτή η εφημερίδα, πες κάτι. Τι θα βγει, τι θα είναι. Θα χτυπάει ποιον. Κοίταξε, καταρχήν έχω μια απέχθεια και την έχω δείξει όχι τώρα, από χρόνια. Προς την πολιτική. Και προς την πολιτική και προς τους πολιτικούς. Δεν κάνει τίποτα, γιατί εσύ είσαι γέννημα θρέμα. Μέσα στα πολιτικά. Ναι, πάντα, τα τελευταία 10 χρόνια ιδίως, έχω διαμορφώσει μια άποψη για τους πολιτικούς. Ότι. Ότι είναι το άκρο άνω της υποκρισίας. Απεχθάνουμε. Τώρα μεταξύ μας το ίδιο κύκλωμα είμαστε όλοι. Είμαστε το ίδιο κύκλωμα. Δεν είμαστε το ίδιο κύκλωμα. Συγχρονιζόμαστε με τους πολιτικούς και αναγκαζόμαστε πολλές φορές να έχουμε κοινή πορεία, αλλά δεν είμαστε το ίδιο κύκλωμα. Εγώ πρέπει να σου πω ότι απεχθάνουμε όσο δεν μπορείς να φανταστείς τους υποκριτές. Και οι πολιτικοί, η δική μας πολιτική, δεν ξέρω αν οι ξένοι πόσο, σε ποιο βαθμό είναι κατεξοχήν υποκριτές. Απεχθάνουμε τους υποκριτές, τους αγέλαστους. Τους ανέραστους, τους αντιερωτικούς. Σε αυτό δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τους αντιερωτικούς και τους πολιτικούς. Τους πολιτικούς γιατί είναι όλα τα άλλα μαζί. Πόσο χρόνο είσαι? Έχω περάσει τα 50. Άντε, δεν το πιστεύω. Δεν φαίνεσαι ούτε 51, δεν φαίνεσαι. Με τίποτα. Δώσε μια μπίλια. Πες, πρέπει να δώσεις τώρα. Κανονικά πρέπει να μου δώσεις, γιατί μπορεί να είμαι 50. 50? Όχι, λοιπόν, είμαι πάνω από 50. Είσαι πάνω από 50. Ξέρεις, έχει γίνει μία έρευνα τελευταία. Πριν το δεύτερο παγκόσμιο γεννήθηκες. Ναι. Να διακόψω λίγο. Για λέγε, επιτρέπετε. Λοιπόν, μία παγκόσμια έρευνα που έγινε, ναι, λέει ότι περισσότεροι από τους μισούς δεξιούς, ναι, κάνουν έρωτα μία φορά το μήνα και λιγότερο. Εγώ είμαι δεξιός. Τι είπατε? Δεν είμαι δεξιός καταρχήν. Άρα μπορεί να κάνει μία φορά το μήνα, ίσως, με τη συνείδηση την πολιτική. Υπάρχει μία έρευνα που έγινε εδώ στην Ελλάδα τον περασμένο μήνα και την δημοσίευσε μια εφημερίδα, δεν θυμάμαι ποια εφημερίδα. Και έλεγε ότι έλεγε για τους Έλληνες σαραντάριδες. Ότι? Ότι είναι οι έφηβοι της εποχής. Ναι. Είχα κάνει μια συνέντευξη τότε λοιπόν και είχα πει ότι εγώ βέβαια διάγω τη μετεφηβική ηλικία. Άρα μετά τα 40 είναι μετεφηβική. Ναι. Αλλά όταν με ρωτήσανε ποιοι είναι οι δυναμικότεροι σαραντάριδες, ποια κατηγορία να πούμε είναι οι δυναμικότεροι σαραντάριδες, απάντησα ότι οι δυναμικότεροι σαραντάριδες είναι οι πενηντάριδες. Πάρτε πίσω. Θα την πάρω, έτσι. Πάρτε, γιατί συνέβη το φοβερό ότι. Με συγχωρείς, εσύ έχεις περάσει τα 40. Τι εγώ είμαι σε σχέση με εσένα, δηλαδή είμαι πρώτον τόσο παιδί και τόσο σεξι. Θα σου πάρω κι άλλη. Τόσο σεξι που δεν παίζομαι με τίποτα. Πού γεννήθηκες?
Γεννήθηκα στην πρώτη Σερών, στο χωριό του Καραμαλή. Εκείνη την εποχή θα είχε φύγει, φαντάζομαι. Ναι, δεν ήταν και ο Καραμαλής, ήταν δικηγόρος της ΣΕΡΕΣ. Τον ήξερες από παλιά τον Καραμαλή? Όχι, αλλά όταν ήταν πολιτικός και ερχόταν, εγώ ήμουν πια στο γυμνάσιο δράμας όταν άρχισα να νιώθω από πολιτική. Και ερχόταν στη δράμα, επειδή ήταν πολύ στενός φίλος του πατέρα μου, ερχόταν σπίτι μας και τον είχα γνωρίσει εκεί. Τον είχα γνωρίσει τον Καραμαλή ως Υπουργό Δημοσίων Έργων. Τότε που ήταν στοφριωμένος και τα λοιπά με τα φρύδια και κατηγορούσε τον κόσμο. Τότε, ναι, που πήγε και ξύλωνε τις γραμμές των τραμ. Τον είχα γνωρίσει μετά ως πρωθυπουργό, μόλις έγινε πρωθυπουργός μετά το 58, μαθητής στο γυμνάσιο δράμας εγώ. Και όταν πια ήταν πρωθυπουργός μετά το 60-61, ο ίδιος με έφερε στην Αθήνα. Έχουν πει ότι ο Καραμαλής έχει κάνει πάρα πολλά σφάλματα. Το μετρό της Αθήνας που δεν έγινε, ναι. Ξύλωσε το τραμ και έφερε και σένα. Αυτό είναι σφάλμα. Για να ξέρω αν θα σου πάρω μπίλα ή ένα σφάλμα είναι μια τραγωδία. Λοιπόν, κάνουμε διάλειμμα. Είσαι για ένα διάλειμμα. Διάλειμμα.